Έκτακτη ανακοίνωση εξέδωσε το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου εξαιτίας επικείμενης αύξησης των νερών των ποταμών Εύρου και Άρδα από μεγάλες ποσότητες που θα εισέλθουν από τη Βουλγαρία. Σύμφωνα με τη ρηματική διακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Γείτονος, έως και τις 5 Δεκεμβρίου πρόκειται να εισέλθουν μεγάλες ποσότητες νερού στους ποταμούς Άρδα, Εύρο και Τούντζα εξαιτίας του διανοίγματος του φράγματος του Ιβαϊλοβγκραντ. Σε επιφυλακή τέθηκαν η πολιτική προστασία του νομού αλλά και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης τόσο σε επίπεδο περιφέρειας όσο και σε επίπεδο Δήμων, με τους Δημάρχους να δηλώνουν επιφυλακτικοί σε περίπτωση που κληθούν να αντιμετωπίσουν πλημμυρικά φαινόμενα. Ό,τι έργο έχει γίνει μόνο από την πλευρά του Δήμου. Η περιφέρεια δεν έχει κανένα έργο. Δεν εννοώ τα αναχώματα στον Εύρο. Για μένα αυτό δεν είναι αντιπλημμυρική προστασία. Αντιπλημμυρική προστασία είναι η προστασία των οικισμών, η περιουσία των ανθρώπων, οι ανθρώπινες ζωές, οι επιχειρήσεις. Πάνω σε αυτό το κομμάτι δεν έγινε κανένα έργο και θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα εάν δεν λυθούν αυτά με τις πλημμύρες, εάν συμβούν που θα συμβούν εξαιτίας των μη γενομένων έργων. Βέβαια εμείς είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε. Το ότι η περιφέρεια δεν είναι ούτε υπεύθυνη για τα αναχώματα, είναι μόνο για τη συντήρηση. Μέσα στη συντήρηση αυτών των αναχωμάτων θα μπορούσαν να μπουν και άλλα έργα και από τα ΠΕΠ ακόμη, να μην δίνει δηλαδή η περιφέρεια χρήματα για τον κάθε το άξονα, γιατί αυτό συμβαίνει στη μοναδική περιφέρεια. Έδωσε 39 εκατομμύρια και σκοπεύει να δώσει και άλλα εκατομμύρια. Αυτά τα λεφτά είναι από τα ΠΕΠ, είναι λεφτά των δημάρχων, των δήμων και των περιφερειακών έργων και μπορούσαν από αυτά τα χρήματα να κάνουν τα αντιπλημμυρικά και μην νομίζετε ότι κοστίζουν και πολλά εκατομμύρια. Μην τρελαθούμε τώρα. Στη συμβολή της περιφέρειας για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στάθηκε και ο Δήμαρχος Δημοτήχου, επισημένοντας ότι οι διαθέσιμοι πόροι του Δήμου δεν επαρκούν για τη διαχείριση έντονων καιρικών φαινομένων. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε με τα λίγα μέσα που έχουμε να είμαστε έτοιμοι για τις πλημμύρες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί ο Δήμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πλημμύρα. Το λέμε να το ξέρει ο κόσμος και το ξέρει φαντάζομαι, διότι τα μεγάλα έργα, εκείνα που πρέπει να γίνονται, είναι από την περιφέρεια και από το κεντρικό κράτος. Τι φαινόμενο να διαχειριστεί ένας Δήμος Δημοτήχου, τι φαινόμενο όταν αφήνονται τα νερά από τη Βουλγαρία και πλημμυρίζει ο Εύρος και ο Ερυθροπόταμος. Έχει τα μέσα, ο Δήμος έχει την τεχνογνωσία για να μπορέσει να αντεπεξέλθει. Αυτό μόνο πρέπει να πούμε στον κόσμο, ο κόσμος το ξέρει βέβαια, αλλά πρέπει να το αντιληφθούν όπως σας είπα και οι υπεύθυνοι του κράτους. Ο Δήμος δεν έχει ούτε τα μέσα ούτε τα χρήματα. Ο Δήμαρχος Οριστιάδας επισήμανε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας καθώς η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Να σημειωθεί ότι ύστερα από την έγκριση του ποσού 26,6 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος από το Υπουργείο Οικονομίας, ένα τμήμα θα για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολιτικής Προστασίας της 15 Νοεμβρίου δήλωσε ότι δύο χρόνια μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες του 2014-2015 έχουν αποκατασταθεί 153 ρήγματα από τις πλημμύρες και έχουν εκτελεστεί έργα που ξεπερνούν τα 22 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν γίνει μετά από τις καταστροφές τις τεράστιες που έγιναν το 2015 κυρίως, οι αποκαταστάσεις όλων των αναχωμάτων και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφερειακή Αρχή και τον Περιφερειάρχη μας τον κύριο Μέτιο και τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Πέτροβιτς που έτρεξαν τις διαδικασίες, έπεσαν γύρω στα 20 εκατομμύρια στο νομό μας έτσι ώστε να θωρακιστεί όσον αφορά την αντιπλημμυρική της προστασία. Σίγουρα όμως δεν εξαρτάται μόνο από τα έργα που έχουν γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τα αποτελέσματα που θα έχουμε όταν εκδηλωθεί ένα έντονο πλημμυρικό φαινόμενο. Το θετικό που διαπιστώνω τα τελευταία χρόνια είναι ότι επιτέλους υπάρχει μια συνεννόηση με τη Βουλγαρία και μια επίσημη ενημέρωση, αυτό δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ποιες ποσότητες ύδατος θα περιμένουμε στα δικά μας τα ποτάμια. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή οι ποσότητες, αν και έχουν αυξηθεί αρκετά, έχει ανέβει η στάθμη των ποταμών, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Βέβαια, εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι τα πράγματα είναι αρκετά ρευστά, αυτά αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Φαίνεται ότι προς το παρόν υπάρχει μια σωστή διαχείριση
της ποσότητας υδάτων στο φράγμα του Ιβαϊλοβγκραντ. Σε ό,τι αφορά την ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, πρόσφατα έχουν παραδοθεί τα αντιπλημμυρικά έργα του Μελισσοκομείου και του Νεραϊδότοπου και σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, η στάθμη των νερών παραμένει χαμηλή. Μετά τα έργα που έχουν εκτελεστεί, τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν εκτελεστεί τόσο στη Γεμιστή όσο στο Πέταλο του Πέπλου, αλλά και στις Φέρες του Μελισσοκομείου και στον Νεραϊδότοπο, θεωρώ ότι η κατάσταση θα είναι διαχειρίσιμη. Να σας πω, δεν σας κρύβω ότι περιμένω με αγωνία να δω πώς θα λειτουργήσουν τα αντιπλημμυρικά έργα, γιατί θεωρητικά και οπτικά λέμε ότι είναι σε πολύ καλή, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Βέβαια, με το νερό δεν μπορεί να τα βάλει ποτέ κανείς. Και υπάρχει και μια αγωνία το πώς θα λειτουργήσουν αυτές μας οι ενέργειες, αυτές οι ενέργειες περιφέρειας που έγιναν με τις εργολαβίες, καθώς ήταν κάτι που το περιμέναμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια έτσι, πιο ήσυχη, αν θέλετε, κατάσταση, καθώς αυτά που ζητούσαμε τόσα χρόνια έχουν γίνει. Αυτή τη στιγμή η στάθμη στο Πέταλο είναι στο 1,5 μέτρο, είναι σταθερά χαμηλή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τις επόμενες μέρες περιμένουμε την άφιξη των νερών. Οι λεκάνες μας είναι άδειες, όπως και το ποτάμι, αλλά και οι λεκάνες απορροής του Εύρου στην περιοχή μας είναι άδειες. Αυτό που μας προβληματίζει είναι παρατεταμένος νοτιάς, ο οποίος εμποδίζει την ομαλή κάθοδο του νερού στη θάλασσα, και εμείς ως τελευταίος αποδέκτης, η Δημοτική Ενότητα των Φερών, τελευταίος αποδέκτης όλων των όγκων που θα συρρεύσουν σε εμάς.